Καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή Viva Gold Magazine έχουμε μαζί μας έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον επιστήμονα, γιατρό, ορθοπαιδικό χειρούργο, ειδικό αθλίατρο, κύριο Ξενοφόντα Ρούση, τον οποίο το καλωσορίζουμε στην εκπομπή και θα μας μιλήσει για διάφορα θέματα που είναι της ειδικότητάς του. Καλησπέρα, κύριε Ξενοφόντα Ρούση. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη κουβέντα και να προβάλλουμε το σπουδαίο έργο που έχετε όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκτός από την Εψανά και το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, είστε πολλά χρόνια στις μεγάλες κατηγορίες. Θα θέλαμε λίγο να μας μιλήσετε για το γεγονός ότι έχετε αναλάβει πρόεδρος των υγειονομικών επιτροπών Super League 1, Super League 2, αλλά και της ΕΠΟ και τι ευθύνες έχει αυτή η θέση που έχετε. Σαφώς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι το ποδόσφαιρο το οποίο προβάλλεται γενικά σε όλη την Ευρώπη, μην πω στον κόσμο, αλλά στην Ευρώπη και έχει μεγάλες ιδιαιτερότητες και ευθύνες. Λοιπόν, όντας πρόεδρος των υγειονομικών επιτροπών της Super League 1, της Super League 2 και ειδικός επιστημονικός συνεργάτης της ΕΠΟ, στην ουσία έχω στα χέρια μου την ευθύνη, την υγειονομική ευθύνη όλου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Θα έλεγα ότι την περίοδο του κορονοϊού είχαμε τεράστιο έργο να φέρουμε εις πέρας, λόγω του ότι θα έπρεπε και το ποδόσφαιρο να υπάρχει, αλλά και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα τα διαδικαστικά θέματα και ουσιαστικά θέματα που αφορούσαν τον κορονοϊό. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους συνεργάτες μου και εμένα και πιστεύω ότι είχαμε απόλυτη επιτυχία, διότι καταρχήν η Super League 1 διεξήχθη κανονικά, βέβαια για ένα μεγάλο διάστημα χωρίς φιλάθλους, αλλά διεξήχθη σε πλήρη πανδημία, χωρίς να έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, πόσο δύσκολο ήταν αυτό να το επιτύχετε? Ήταν πολύ δύσκολο, διότι έπρεπε να συνδυαστούν πολλά πράγματα. Καταρχήν έπρεπε να γίνεται πλήρης έλεγχος των ομάδων, όλων των ομάδων, τουλάχιστον 2 φορές τη εβδομάδα όσον αφορά τα τεστ. Έτσι. Και βέβαια εμείς επιμείναμε και εφαρμόσαμε πλήρως το μοριακό τεστ, που είναι το πιο κατάλληλο και το πιο ουσιαστικό και αντιπροσωπευτικό. Και έτσι μπορέσαμε και περιορίσαμε την νόσο όσον αφορά την Super League 1 στα ελάχιστα επίπεδα. Είσαστε ευχαριστημένος από τη συνεργασία που είχατε με όλες τις ΠΑΕ ή σας προβλημάτισαν και κάποια γήπεδα, κάποιες ομάδες, ίσως ήταν πιο δύσκολο το να συνεργαστείτε μαζί τους? Κοιτάξτε, οι μεγάλες ομάδες είχαν πλήρη επαγγελματισμό, τα υγειονομικά team είχαμε άμεση συνεργασία, όπως με τα υγειονομικά team είχαμε όλων των ομάδων της Super League 1. Βέβαια, οι πιο μικρές ομάδες δυσκολευόντουσαν στο οικονομικό. Αλλά αυτό βέβαια δεν ήταν δικό μας θέμα, ήταν πιο κεντρικό. Πάντως, όλα πήγαν καλά. 2 χρόνια μετά ουσιαστικά από το κορονοϊό, πώς βλέπετε τις ομάδες και τους γιατρούς, το επιστημονικό τομέα, να έχουν αντιληφθεί τι έχει γίνει με το κορονοϊό και πώς εξελίσσονται πια? Με διάφορα σεμινάρια ίσως βλέπετε ότι υπάρχει μεγαλύτερη επιστημονική υπευθυνότητα σε όλο αυτό? Ή τους βλέπετε ότι λένε το ξεπεράσαμε και προχωράμε παρακάτω? Όχι.
Όχι, θα έλεγα τα υγειονομικά team των ομάδων είναι εξαιρετικά και δουλεύουν νυχτημερών και γι' αυτό το σκοπό. Εκτός δηλαδή τον τραυματιολογικό τομέα, έχουμε και τον παθολογικό τομέα που αφορά αυτές τις λοιμώξεις και νομίζω ότι πηγαίνουμε καλά. Πολύ ωραία. Να περάσουμε σε ένα άλλο τομέα. Τόσα χρόνια ασχολείστε επιστημονικά ως ορθοπαιδικός και τα παλαιότερα χρόνια ήσασταν και σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια ήταν η μεγαλύτερη στιγμή μέχρι στιγμής, έτσι, της καριέρας σας, από την οποία δουλέψατε πολύ και δεν περιμένατε ίσως τόσο μεγάλη αναγνώριση που επιτύχατε. Γιατί από ό,τι γνωρίζω ότι έχετε συμμετάσχει και σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παλαιότερα σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Τι ήταν αυτό που σας έχει μείνει στο μυαλό και λέτε ότι αυτή η διοργάνωση ήμουν πολύ ευχαριστημένος αλλά και με αναγνώρισαν. Καταρχήν η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο του αθλητισμού και κυρίως του ποδοσφαίρου, γιατί υπήρξε και ο ίδιος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Οπότε είμαι στο χώρο πολλά πολλά χρόνια και το γνωρίζω από μέσα και από έξω. Όμως, απαντώντας ακριβώς το δικό σας ερώτημα, θα έλεγα οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας ήταν η πρωτοκαθεδρία, ας πούμε, των αθλητικών μου συμμετοχών και διοργανώσεων, καθότι είχα επιλεχθεί ως υπεύθυνος διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών των Ολυμπιακών Αγώνων στο ποδόσφαιρο σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι το μοναδικό. Η έδρα μας ήταν στο στάδιο Καραϊσκάκη. Είδα από κοντά και συνομίλησα με τότε εξαιρετικούς παγκόσμιους αθλητές, όπως ο Μέση, ο οποίος ήταν ο μικρός της Εθνικής Αργεντινής, η οποία τελικά κατέκτησε και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Η συνεργασία σας με τους ξένους, πώς ήταν αυτό το διάστημα? Σας έμεινε κάτι χαρακμένο στη μνήμη σας, που να πείτε δουλεύουν πολύ επαγγελματικά ή δουλεύανε πάντα σε τέτοιο υψηλό επίπεδο αυτές οι ομάδες? Εμένα δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση κάποιο ιατρικό δεδομένο άλλων διαφορετικό από τα δικά μας αποστολών που ήρθαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είδα κάτι το διαφορετικό. Όμως, εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση η παρουσία τότε του προπονητή της Εθνικής Αργεντινής που ήταν ο Μπιέλσα. Σπουδαίος προπονητής. Ναι. Και μάλιστα τότε είχε συνεπίκουρο, όχι βοηθό, συνεπίκουρο δηλαδή για διαδικαστικά θέματα τον Ρότσα. Το δικό μας. Ναι, και γνωρίστηκα μαζί του και αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση ήταν πώς προετοίμαζε ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές του για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Πώς τους προετοίμαζε? Λοιπόν, είχε ένα, πώς το λένε, έβαζε μουσική επαναστατική. Ναι, επαναστατική, λίγο πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο και έτσι τους προετοίμαζε. Δεν φτάνανε σε ένα σημείο που ήταν, βγαίνανε έτσι στον αγωνιστικό χώρο να... Πορωμένοι που λένε. Πορωμένοι φουλ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Ωραίο. Φωνάζανε δηλαδή συνθήματα και αυτά λίγο πριν βγουν. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξεχωριστή στιγμή. Ναι. Και μου έχει μείνει. Μπράβο. Εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχετε συμμετάσχει σαν γιατρός σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και σε διεθνείς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ποιος ήταν ένας ποδοσφαιριστής, αθλητής, τον οποίο το ξεχωρίσατε γιατί
μπορεί να τραυματίστηκε, να ήταν ελαφριά κατά την άποψή του, αλλά μπορεί να ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του και συνέχισε να αγωνίζεται. Που να πείτε ο συγκεκριμένος δεν το βάλε κάτω. Και προσπάθησε. Να δεις, εγώ σαν γιατρός ομάδων υπηρέτησα στον Ολυμπιακό όλη την εποχή του Κοσκοτά και μία περίοδο με τον Σαγκιαρέλη και πολλά χρόνια στον Απόλλων Αθηνών. Σπουδαία ομάδα τότε. Ναι, ναι, τότε ήταν που παίξαμε τελικό κυπέλου, ήταν που βγήκαμε Ευρώπη και γενικά είχαμε πρωταγωνιστική πορεία τότε όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε όμως και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εμένα μου κάνανε εντύπωση ορισμένα πράγματα που ιατρικά λίγο ξεπερνούσαν τα δεδομένα. Θυμάμαι, είχαμε έναν αγώνα με τον Ολυμπιακό, νομίζω στη Φράιμπουργκ, και σε μια φάση ο τότε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Αποστολάκης, ο Στράτος, σε ένα τζατζάρισμα, δεν θυμάμαι πώς, χτύπησε, έσπασε την κλίδα του. Σοβαρός τραυματισμός. Πολύ σοβαρός τραυματισμός. Λοιπόν, το πρωτάθλημα Ελλάδος τότε άρχιζε μετά ένα μήνα, 35 μέρες. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι στο πρωτάθλημα που στον δεύτερο αγώνα έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ο Αποστολάκης ήταν παρόν, έχοντας συμπληρώσει 42 μέρες από το κάταγμα, που είναι κάτι από τα αδύνατα. Ναι, σπάνιο. Επίσης, ένα άλλο με τον Απόλλων Αθηνών, ο Μιχάλης ο Βλάχος, ο ποδοσφαιριστής τότε του Απόλλωνα, και μετά βέβαια πήγε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, πήγε στην Πόρτσμουθ, στην Αγγλία κτλ. Έπαθε στην προετοιμασία ένα κάταγμα κόπωσης στο πέμπτο μετατάρσιο. Λοιπόν, το πρωτάθλημα άρχιζε εκεί, στις 30, 35, 40 μέρες το πολύ. Σας πληρώ ότι φορώ ότι έπαιξε κανονικά από τον πρώτο αγώνα. Τα κατάφερε. Αυτό γιατί ήταν κατάγματα αυτά, δεν ήταν θράσεις που μπορείς σοβαρή να παίρνεις με διάφορους τόπους κτλ. Μου δίνεται κατάλληλη η πάσα για να σχολιάσουμε λίγο τους σοβαρούς τραυματισμούς. Είτε είναι χιαστός, είτε είναι μηνίσκι, πια που χτυπάνε τόσο οι ερασιτέχνες αλλά και οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ποιοι είναι οι χρόνια αποκατάστασης και γιατί βλέπουμε τόσους πολλούς συχνούς τραυματισμούς τώρα πια τα τελευταία χρόνια. Τι φταίει ακριβώς και βλέπουμε και πολύ μεγάλους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές από εκεί που δεν εμφανίσανε κανένα τραυματισμό, ξαφνικά όλο και πιο συχνά βλέπουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Λοιπόν, σε επαγγελματικό επίπεδο αναφερθούμε πρώτα. Καταρχήν θα έλεγα, επειδή εγώ έχω περάσει πολλές διαφορετικές περιόδους και μάλιστα ορισμένες εξ αυτού τους περιόδους τους έχω και ο ίδιος, έχω συμμετάσχει και ο ίδιος. Λοιπόν, θα έλεγα ότι το ποδόσφαιρο κάποια χρόνια πριν, κάποια αρκετά χρόνια πριν, ήταν περισσότερο τεχνικό. Δηλαδή, εκεί δίνανε περισσότερη βάση και σημασία οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές. Τότε υπήρχαν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές σε τεχνική. Όμως, υστερούσαμε πάρα πολύ σε τακτική. Πάρα πολύ σε τακτική, που το είδα προσωπικά όταν πήγα και έπαιξα στην Ιταλία 6 χρόνια. Είδα μια τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά και νοοτροπίας αλλά και προπονητικής πρακτικής. Λοιπόν, άρα τότε πολύ στην τεχνική, ενώ τώρα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, το ποδόσφαιρο στηρίζεται στη φυσική κατάσταση, έτσι, διότι έχουν αναπτυχθεί και πολύ τα επιστημονικά δεδομένα, έτσι, πολύ έχουν. Λοιπόν,
και στη δύναμη. Mm. Δηλαδή πολύ. Η τεχνική λιγότερο υπάρχει. Ναι. Λιγότερο φαίνεται. Έτσι. Mm-hmm. Άρα, τι γίνεται. Εάν επικρατεί η δύναμη σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, mm-hmm. οι τραυματισμοί εκ του πρακτέου mm-hmm. είναι σαφώς περισσότεροι. Ναι. Διότι έρχονται πολύ συχνά σε επαφή οι ποδοσφαιριστές με μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Και το έχετε δει και στις ναι. τηλεοράσεις που τα βλέπεις, ας πούμε, από κοντά τα πλάνα mm-hmm. και τα λοιπά. Λοιπόν, ένας λόγος είναι αυτός. Mm-hmm. Δεύτερο, κάποτε, παραδείγματος χάρη το Champions League, το τωρινό, ναι. γινότανε με 16 ομάδες, αρχίζανε 16 ομάδες ήτανε τότε, έτσι. Mm-hmm. Οπότε, οι χρόνοι mm-hmm. ήτανε απομακρυσμένοι. Ναι. Τώρα, κάθε εβδομάδα έχει αγώνες. Ναι. Και εάν βάλεις τα πρωταθλήματα τα εθνικά, ναι. βάλει στα κύπελα και η Αγγλία που έχει και link και τα λοιπά και τα λοιπά, mm-hmm. οι αγώνες γίνονται πάρα πολύ. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στηρίζονται σε ορισμένα φυσιολογικά δεδομένα. Mm-hmm. Εμείς αυτά τα έχουμε ξεπεράσει τώρα mm-hmm. παίζοντας τόσους αγώνες. Οπότε πια ο οργανισμός γίνεται πολύ πιο ευαίσθητος σε τραυματισμούς, ναι. κακώσεις και αυτά τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά έχουν μπει πια μέσα στο παιχνίδι και τα πλαστικά γήπεδα. Ναι. Τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το χόρτο, τον καζόν, το φυσικό, ναι. με το φυσικό. Mm-hmm. Καταλάβετε τι mm-hmm. γίνεται. Οπότε και αυτό παίζει ρόλο. Δυστυχώς. Mm. Και γι' αυτό κιόλας και πολλοί εργαστέχνες ποδοσφαιριστές τραυματίζονται από τα πλαστικά, από τα γήπεδα. Ναι. Πώς βλέπετε τα χρονικά όρια που έχουν κυρίως τα τελευταία χρόνια να παίζουν οι εργαστέχνες ποδοσφαιριστές Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Πόσο σοβαρό είναι αυτό για τους εργαστέχνες που κακά τα ψέματα δεν παίρνουν τα λεφτά που παίρνουν οι επαγγελματίες και πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουν από εδώ και πέρα και οι ίδιοι αλλά και οι ομάδες, κακά τα ψέματα. Με αποθεραπείες, να είναι πιο ελαφρύς προπονήσεις, τι συμβούλη θα τους δίνατε. Όλα αυτά εξαρτώνται πάρα πολύ από τους προπονητές. Όσο πιο ο προπονητής, όσο έχει περισσότερες γνώσεις γενικότερα, γενικότερα και από τον ανθρώπινο οργανισμό εννοώ, τόσο πιο εύκολα μπορεί να κουμαντάρει μία ομάδα όσον αφορά τη φυσική της κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, εκεί θα πρέπει να υπάρχει προσοχή και από τα προπονητικά team, από τα ιατρικά team, εάν υπάρχουν, ας πούμε, σε τεχνικές ομάδες, αλλά και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Διότι δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, τη βδομάδα τρεις αγώνες, δηλαδή Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Μη σας πω ότι καμιά φορά γίνεται και Σάββατο αντί Κυριακή. Δηλαδή, σωστά. Σε έξι μέρες γίνονται τρία παιχνίδια. Παιχνίδια. Δεν μπορείς να έχεις αυτά τα παιχνίδια και συγχρόνως να ξενυχτάς. Ναι. Να καπνίζεις, να πίνεις και όλα αυτά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εντάξει, εγώ θυμάμαι σαν ποδοσφαιριστής ουδέποτε είχα ξενυχτήσει. Ουδέποτε είχα πιει. Δεν πίνω καν και τώρα δηλαδή. Και ουδέποτε είχα καπνίσει. Όλα παίζονται ρόλο. Δεν υπήρχαν αυτό το ασφιχτικό πρόγραμμα τότε. Ναι. Καταλάβατε. Νέα πάσα για το κεφάλαιο ποδοσφαιριστής, ο κύριος Ξενοφώντας Ρούσης. Δεν τον έχουμε ζήσει δυστυχώς εμείς, αλλά έχουμε ακούσει ότι ήσασταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δυστυχώς σας κέρδισε η ιατρική. Θα θέλαμε να μας πείτε τα πρώτα σας ποδοσφαιρικά βήματα και πώς καταφέρατε να πάτε στο εξωτερικό και να αγωνιστείτε στην Ιταλία. Ναι.
Εγώ ξεκίνησα ποδοσφαιρικά σε ηλικία 12,5-13 χρονών στον Όμιλο Φιλάθλων Χολαργού, στο Χολαργό, στη γνωστή ομάδα. Λοιπόν, και εκεί σας πληροφορώ ότι έπαιξα το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι στην πρώτη ομάδα, στην πρώτη ομάδα, σε ηλικία 14,5. Μπράβο, πολύ μικρός. Πήγαινα τότε τρίτη γυμνασίου, στο γυμνάσιο της Αγίας Βασίλης, που ήταν και το μοναδικό γυμνάσιο στην περιοχή τότε. Λοιπόν, και έπαιξα το πρώτο παιχνίδι που το θυμάμαι, με τη Μαρκό στο γήπεδο Χολαργού. Μπράβο. 14,5. Τότε μάλιστα που δεν υπήρχαν αλλαγές. Δεν υπήρχε καμία αλλαγή. Όλο το 90 λεπτό. Αυτοί αρχίσανε, αυτοί τελειώνανε. Ναι. Και βέβαια σε αυτό θέλω να πω ότι πρέπει να σου έχει μεγάλη εμπιστοσύνη ο προπονητής να πει να έχει, ξέρω, 20-25 παίχτες και να σε βάλει βασικό. Γιατί αρχίζεις και τελειώνεις. Ναι. Προπονητής ποιος ήτανε, είμαστε καθόλου. Νομίζω ότι ήταν ο Νίκος ο Τσίλης. Μάλιστα. Ο οποίος ήταν παλιός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και στο Χολαργού κάθισε αρκετά χρόνια με επιτυχία. Τώρα, μετά συνέχεια στο Χολαργού και σε ηλικία 18 ετών, 18,5, έφυγε για σπουδές στην Ιταλία. Πήγα στην Πολώνη. Το πρώτο εξάμηνο παίζοντας με φίλους εκεί σε κάτι μεγάλους κήπους που είχε με γκαζόν και τα λοιπά, με είδε ένας πρόεδρος και προπονητής μιας ομάδας ιταλικής και μου ζήτησε να πάω στην ομάδα τους να με δει. Μάλιστα τότε είπανε, μαζί μου ήταν και ο Χρήστος ο Πλάκας, ο οποίος έπαιζε τότε στους μπέμπιδες του Ολυμπιακού. Μπράβο. Ναι. Και πήγαμε μαζί. Τελικά εγώ έμεινα σε εκείνη την ομάδα, με πήρανε, ο Χρήστος πήγε σε μια άλλη ομάδα και έπαιξα κάνα δύο χρόνια στην πρώτη κατηγορία, όχι εθνική, πρώτη κατηγορία, που βέβαια εκεί είδα δηλαδή πράγματα που ούτε είχα διανοηθεί στη ζωή μου ότι μπορούσαν να υπάρξουν. Ναι. Δηλαδή, ναι, η ομάδα η οποία ήταν στην πρώτη κατηγορία είχε ένα γήπεδο στο οποίο μπαίναμε μία φορά στις 15 μέρες για να παίξουμε. Μπράβο. Το οποίο ήταν στολίδι, δηλαδή ένας φοβερός τάπητας, εξαιρετικός, που βέβαια στην πρώτη εθνική όχι δεν υπήρχε εδώ, ούτε καν διανόησαν ότι θα υπάρχει. Και υπήρχαν και άλλα 6 γήπεδα, και αυτά με χόρτο φυσικό, τα οποία χρησιμοποιήσαν οι ακαδημίες. Ψηλό επίπεδο. Ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάνοντας πολύ καλά πρωταθλήματα και μάλιστα έχω δώσει και συνεντεύξεις σε Ιταλικούς εφημερίδες, Κοριέρε Ντέλο Σπορ, Καζέντα Ντέλο Σπορ κτλ. Με πήρε ο Λάουρο Σιμόνι, ένας πολύ γνωστός Ιταλός προπονητής τότε, ο οποίος κατόπιν ανέλαβε την Ίντερ. Πήγε και εξωτερικό στη Ρωσία, πήγε, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα, δηλαδή γνωστός προπονητής. Με πήρε σε μία ομάδα τότε γάμα εθνικής. Λοιπόν, με την οποία κάθισα πολλά χρόνια, έκανα καλά πρωταθλήματα και
έως ότου έφτασε η τέτοια να γυρίσω στην Ελλάδα, οπότε έφυγα από εκεί. Και γυρίζοντας έπρεπε να στρατιώτης. Ναι. Πήγα στην ΚΟ και έπαιξα 2 χρόνια στον Ανταγόρα ΚΟ, που ήταν εθνική αεραστεχνική, που είναι η σημερινή τρίτη εθνική. Και μετά έπρεπε να πάω και αγροτικό, όπου πήγα στην Κέρκυρα και έπαιξα άλλα 3 χρόνια στον ΑΟ Κέρκυρα, στη Β' Εθνική. Και μετά εντάξει, έπρεπε να κοιτάξω και την επαγγελματική ιδιότητα. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, όσο ήμουν ποδοσφαιριστής, σαφώς έκανα την ιατρική, την τελείωσα στα χρόνια μου με άριστα. Δηλαδή δεν βγήκα καθόλου έξω από το πνεύμα αυτό. Λοιπόν, και βέβαια όταν ολοκλήρωσα με την Κέρκυρα ήρθα στην Αθήνα και συνέχισα την τέτοια μου, τη δουλειά μου. Επαγγελματικά πια. Επαγγελματικά. Τι σας έμεινε χαρακτηριστικό όταν ήσασταν στην Ιταλία, καθαρά σαν ποδοσφαιριστής, που προσπαθούσαν να σας βελτιώσουν, ώστε ίσως κάποια στιγμή να κάνατε το άλμα προς τα πάνω? Προσπαθούσαν να με βελτιώσουν στο τακτικό κομμάτι. Εκεί ήταν η μεγάλη διαφορά. Γιατί όσον αφορά σωματοδομικά είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, φυσική κατάσταση είχα πολύ καλή, γιατί όπως είπα προηγουμένως έκανα καλή ζωή. Λοιπόν, αλλά υστερούσα τακτικά, γιατί δεν είχα παραστάσεις από την Ελλάδα. Δεν είχα παραστάσεις. Και μάλιστα πήγα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και μάλιστα σε ένα γάλο που είχε κάνει η Καζέτα Ντελο Σπορ, δεν θυμάμαι ποια ήταν, μια ιταλική εφημερίδα μεγάλη, Σπορ, είχα βγει τότε, με είχαν εκλέξει δηλαδή, σαν τον καλύτερο τεμπίστα. Τεμπίστα, πάει να πει ο ποδοσφαιριστής που διαλέγει το σωστό χρόνο να επέμβει. Καλό αυτό, πολύ ωραίο. Λοιπόν, φεύγοντας, πανηγύρισα με την Πιστογέζε, που ήταν η ομάδα του, να πανηγύρισα τον τίτλο της τρίτης εθνικής, και η ομάδα ανέβηκε β' εθνική. Εγώ όμως έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα. Οπότε άγνωστο τι καριέρα θα κάνατε στην Ιταλία. Ήμουνα βασικότατος και αρχηγός τον τελευταίο χρόνο και ήμουν από τα βασικά στελέχη της ομάδος, και μάλιστα με παρακαλάγανε πολύ να μείνω εκεί. Να μείνετε εκεί. Σας κέρδισε η ιατρική αποκλειστικά. Αυτό πήγε να πω. Είχε κάνει, μου είπανε, και δυστυχώς αυτό το τέτοιο δεν το πρόλαβα. Τότε ο φίλαθλος μου είχε κάνει ένα αφιέρωμα λέγοντας ο Έλληνας Φράνκο Μπαρέζε. Το θυμάσαι το Φράνκο Μπαρέζε? Φράνκο Μπαρέζε, ναι, μεγάλος παίκτης. Ο κορυφαίος σέντερμπακ, λίμπερο τότε, που έπαιζε τότε στην Ιταλία και στην Εθνική. Τι θέση αγωνιζόσασταν? Λίμπερο. Λίμπερο μόνο, εσύ? Σέντερμπακ, ναι. Πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Ειδικά και στην Ιταλία και όλες, όπου ήταν η χώρα που έμαθε αυτή τη θέση. Που έβγαλε τρομερούς παίκτες. Πάρα πολύ. Και βγάζει επίσης. Συνέχεια. Ήρθατε στην Ελλάδα. Ναι. Ποδοσφαιρικά. Δεν ασχοληθήκα. Αυτό πήγα να πω. Δεν ασχοληθήκατε να. Όχι, γιατί πια. Σας σχέδισε αποκλειστικά ιατρική, σαν. Αυτό. Επιστήμονες. Θα μπορούσα να ασχοληθώ. Θα μπορούσα εύκολα. Αλλά έπρεπε να πάω στρατιώτης. Τότε κάναμε 28 μήνες. Δηλαδή τη μισή ζωή μας την πάγαμε στο στρατό. Πήγα στην ΚΟ με την τέτοια ότι θα γυρίσω, ξέρω, Αθήνα, αλλά δεν ούτε καν με αφήναν, αφού έπαιξα στην ομάδα και ήμουνα μέσα στους βασικούς, δεν με αφήναν να φύγω, και με κρατήσαν όλα και τα 2 χρόνια εκεί. Αυτό ήταν που σας κέρδισε και ασχοληθήκατε μετέπειτα
σαν γιατρός πια και με το χώρο του ποδοσφαίρου. Επειδή σας άρεσε το ποδόσφαιρο Μου άρεσε και μου αρέσει. Ναι. Εγώ βλέπω... Γιατί θα μπορούσατε σίγουρα με την επιστημονική ιδιότητα να είστε και σε άλλο τομέα. Εντάξει, ναι. Εντάξει, είμαι από μικρός μέσα στον χώρο του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου. Αυτός είναι ο χώρος μου. Ναι. Κατάλαβες. Αυτός είναι ο χώρος μου. Και γι' αυτό προχώρησα σε αυτό. Ναι. Και νομίζω πολύ καλά έκανα, διότι πέτυχα πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Από τότε που ασχοληθήκατε επιστημονικά, σαν γιατρός πια, ποιο ήταν το μεγάλο όνομα ποδοσφαιριστή ο οποίος ήρθε στο ιατρείο σας και το θεραπεύσατε, είτε σαν χειρούργος, είτε με κάποια άλλη ιδιότητα, που να θυμάστε έτσι και να σας έκανε... Το πιο μεγάλο όνομα ήταν ο Ντέταρη. Πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Και σαν ποδοσφαιριστής ήταν τεράστιο ταλέντο. Εγώ το γνώρισα από κοντά. Στο ιατρείο μου έχει έρθει αρκετές φορές, εδώ που είμαστε τώρα δηλαδή εννοώ, έτσι, έχει έρθει αρκετές φορές και είχαμε τη δυνατότητα, ας πούμε, να συνομιλήσουμε. Και κατάλαβα πολλά πράγματα και τον γνώρισα τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο όνομα. Και μάλιστα κατόπιν, όταν από τον Ολυμπιακό έφυγε, βοήθησα και εγώ να πάει στην Πολώνια που γνώριζα. Που γνώριζατε ανθρώπους. Πήγε στην Πολώνια μετά και έπαιξε. Τότε στον Ολυμπιακό τα πέτρινα ουσιαστικά χρόνια, αλλά με τον Κοσκοτά τον επιχειρηματία να έχει φέρει πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές και πώς συμπεριφέρονταν τους καλύτερους, ναι, από όλη την Ελλάδα. Ναι. Αυτό μάζευε. Θυμάστε κάτι χαρακτηριστικό που να σας έκανε εντύπωση εκείνη την περίοδο? Κοίτα, χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστικό αυτό που μου έκανε εντύπωση, όπου τότε είχε πάρει και ένα πούλμαν του Ολυμπιακού, για πρώτη φορά είχαν βγει αυτά τα πράγματα, ξέρω εγώ, και όπου πηγαίναμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, γινόταν πανηγύρι όταν η αποστολή έφτανε, ας πούμε, στον τόπο του. Στον τόπο. Ναι, ναι, γινόταν παζουλισμό. Απίστευτο. Διαφορές επίπεδου τότε με τώρα τους ποδοσφαιριστές. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε πια το επίπεδο των ποδοσφαιριστών σε σχέση με το ιατρικό κομμάτι. Ασχολούνται οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές από μόνοι τους ή βασίζονται στο τι θα τους πει το ιατρικό team, είτε υπόλοιποι σε ένα προπονητικό γενικά team που υπάρχουν? Άκου να δεις. Επειδή υπάρχει μεγάλος λέλαπας όσον αφορά τα ντόπινγκ και τα αντιντόπινγκ, και ο ποδοσφαιριστής δεν γνωρίζει κατά βάθος μία ουσία που παίρνει, ναι, που του λένε ότι είναι μία πολυβιταμίνη πολύ καλή, ναι, το τι έχει μέσα. Γιατί σας πληροφορώ, υπάρχουν ουσίες, δηλαδή χάπια που πουλούνται, ναι, σε μαγαζιά κανονικά, δεν λέμε σε φαρμακεία, δεν λέμε σε φαρμακεία, ναι, αλλά τώρα και σε φαρμακεία. Συμπληρώματα. Τα οποία δυστυχώς λένε απ' έξω το τι περιέχει μέσα. Ναι. Αυτά όμως, επειδή δεν περνάνε από το νεόφ, γιατί είναι συμπληρώματα, δεν είναι φάρμακα, ναι, πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι μέσα έχουν και άλλες ουσίες που δεν αναγράφονται απ' έξω. Αυτές οι ουσίες, οι περισσότερες εξ αυτών των ουσιών, είναι απαγορευμένες και θετικό ποιούν το αντιντόπινγκ κοντρόλ. Εάν
ένας ποδοσφαιριστής, και το έχω δει πολλές φορές αυτό, πολλές φορές, και μάλιστα μια περίοδο αρκετά μεγάλη ήμουν και ο πραγματογνώμων του αθλητικού δικαστή. Και τα είδα σε πρώτη τέτοια. Είδα ότι ήταν πολλοί ποδοσφαιριστές, κυρίως, γιατί εγώ κυρίως ασχολούμαι με τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παίρνανε φάρμακα που τους είχε υποδείξει ο γυμναστής τους, που τους είχε υποδείξει ένας φίλος τους, ή πηγαίνανε, ας πούμε, σε ένα κατάστημα με συμπληρώματα και τους τα υπεδεικνύε ο καταστηματάρχης, ξέρω εγώ, ο οποίος πιθανόν μπορεί να ήταν και γυμναστής. Λοιπόν, και μέσα υπήρχαν απαγορευμένες ουσίες. Εκεί λοιπόν είσαι εκτεθειμένος, είναι εκτεθειμένος ο ποδοσφαιριστής, και εάν το κοντρόλ βγει θετικό, έχει από 2 χρόνια και πάνω. Έτσι. Σοβαρή. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τώρα όλοι οι ποδοσφαιριστές δεν παίρνουν ό,τι τους δίνουν ή ό,τι τους λένε. Πρέπει οπωσδήποτε να να συμβουλευτούν τον γιατρό. Μην ξεχνάμε ότι τώρα με τα δεδομένα τα τωρινά, ευθύνη έχει και ο γιατρός, ο οποίος θα πρέπει πολύ καλά να ξέρει ποιες είναι οι ουσίες που απαγορεύονται και ποιες όχι, και να ξέρει αν πει στο αθλητή ότι αυτό μπορείς να το πάρεις, να είναι σίγουρος, γιατί έχει ευθύνη ποινική και ο ίδιος. Πολύ σοβαρό. Αυτά. Πολύ σοβαρό. Έχετε δει και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να υπάρχουν ποδοσφαιριστές που να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για να αποδώσουν καλύτερα? Έχει πέσει στην αντίληψή σας όλα αυτά τα χρόνια? Ναι, μπορεί να είναι κάποιοι οι οποίοι παίρνουν κάποιο συμπλήρωμα, κάποια συμπληρώματα, μπορεί. Είναι άλλοι που παίρνουν συμπληρώματα, ξέρω εγώ, πρωτεΐνες, τέτοια πράγματα, κρεατίνη κτλ. Όπου εγώ δεν αποκλείω μέσα σε όλα αυτά που παίρνουν να είναι και απογορευμένα. Δεν το αποκλείω. Αλλά εκεί αυτά δεν φαίνονται, γιατί δεν γίνονται τοπικό τρόπο. Σωστά. Μιας και πιάσαμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ήσασταν για πολλά χρόνια αθλητίατρος, στην ΕΠΣ Αθήνας. Ήμουνα πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΠΣ Αθηνών για 20 χρόνια. 20 χρόνια. Από την πρώτη θετία του Παναγιώτη του Δημήτρη. Πώς ήταν εκεί πέρα το επίπεδο, καθαρά σε υγειονομικό επίπεδο? Κοίτα, όταν εγώ ανέλαβα εκεί, ανέλαβα ένα χάος, το οποίο σιγά σιγά το έβαλα σε ένα πρόγραμμα. Όλα τα παιχνίδια μηδενός εξαιρουμένου γινόντουσαν με γιατρό. Και όταν λέω γιατρό, εννοώ γιατρό. Αυτό πήγαινα ρωτήσω. Όχι όπως σήμερα που έχει γεμίσει φυσικοθεραπευτές, έχει γεμίσει διασώστες, έχει γεμίσει νοσοκόμους και όλα αυτά τα πράγματα. Που να ξέρουμε ότι ναι μεν μπορεί να το επιτρέπει ο κανονισμός, όμως εάν συμβεί κάτι το σοβαρό, το απρόπτο και το θλιβερό, τότε όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το θέμα είναι επικίνδυνοι να έχουν νομικές ευθύνες. Ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Όπως και στις ακαδημίες, δεν ξέρω τι επικρατεί. Παντού πρέπει να υπάρχει γιατρός. Τέρμα. Αυτή είναι η θέση μου εμένα. Και εμένα η θέση μου, και αυτό άρχισε να σας πω, άρχισε από την Υγειονομική Επιτροπή της ΕΠΟ, της οποίας ήμουνα μέλος την προηγούμενη τετραετία, λόγω του ότι υπήρχε μεγάλη ένδυα γιατρών στις επαρχίες. Και πολλές επαρχιακές ενώσεις μας έκαναν έτοιμα να
να συμπεριλάβουμε σαν γιατρούς, ας πούμε, φυσικοθεραπευτές, αυτά τα τέτοια που σας είπα. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί επικράτησε η γνώμη που δεν ήταν δική μου, εγώ ήμουν εναντίον σε αυτό, ότι πρέπει να βοηθήσουμε γιατί αλλιώς δεν θα γίνουν τα παιχνίδια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Και έτσι από την ΕΠΟ πέρασε αυτό και πέρασε και στις ενώσεις. Ναι. Αυτό. Τώρα, εγώ σαν πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΨΑΝΑΤΟ, ναι, η δική μου θέση και άποψη είναι ότι εξατλείουμε το θέμα των γιατρών. Ναι. Μόνο αν υπάρχει τεράστια ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε κάποιον που μπορεί να είναι φυσικοθεραπευτής ή μπορεί να είναι διασώστης του ΕΚΑΒ ή να είναι νοσηλευτής από ΑΕΗ, έτσι, που να έχει εμπειρία να το χρησιμοποιήσουμε αν υπάρχει ανάγκη μεγάλη. Ναι. Μόνο τότε. Ναι. Έτσι. Πάνω σε αυτό, τα τελευταία χρόνια, νομίζω πέρσι, επιτέλους μπήκε και ο απειδηνωτής, ναι, σε όλα τα γήπεδα. Ναι. Πώς είδατε αυτό το μέτρο που πήρε η ΕΠΟ, όπου σχεδόν όλα τα γήπεδα αναγκάστηκαν να εφοδιαστούν με ένα απειδηνωτή, γιατί είδαμε δυστυχώς μερικά ατυχή περιστατικά. Το μέτρο το πήραμε εμείς, σαν Υγειονομική Επιτροπή της ΕΠΟ. Σαν ΕΠΟ. Και μάλιστα επί τούτου θα ήθελα να πω τώρα ετοιμάζουμε ένα τεράστιο σημαντικό σεμινάριο υγειονομικό με τη συνεργασία της UEFA για να δώσουμε τη δυνατότητα στους γιατρούς των αγώνων της πρώτης εθνικής να έχουν διαπίστευση επίσημη της UEFA. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Που μεταξύ των οποίων θα έχει και αυτό το θέμα με τους απεινιδωτήκες και τα λοιπά. Λοιπόν, το να υπάρχει απεινιδωτής είναι μία ελπίδα ζωής σε κάποιο δυσάρεστο γεγονός που μπορεί να συμβεί. Ναι. Και μπορεί να συμβεί, να σας πω γιατί μπορεί να συμβεί. Διότι υπάρχουν παθήσεις κρυφές. Ναι. Και αυτές οι παθήσεις κρυφές κατά το 99% είναι καρδιολογικές. Ναι. Που ναι μεν κάνεις καρδιογράφημα που πρέπει να είναι καρδιολόγος να το εκτιμάει, έτσι, όχι οποιοςδήποτε, ναι, ξέρω εγώ, γενικός γιατρός, παθολόγος και τα λοιπά, άλλο καρδιολόγος, άλλο παθολόγος. Λοιπόν, να το εκτιμάει και σαφώς χρειάζεται τρίπλεξ καρδιάς και σε ορισμένες φορές χρειάζεται και σπινθυρογράφημα καρδιάς, χρειάζεται και αξονική μαγνητική τομογραφία καρδιάς και πιο ειδικές εξετάσεις. Πιο ειδικές εξετάσεις πάνω σε αυτό. Τουλάχιστον έγινε μια αρχή, έγινε που, με όλο αυτό. Ναι, που δεν γίνονται. Ναι. Που δεν γίνονται. Οπότε, παιδιά, αλλά και λίγο πιο μεγάλοι, κάτω από την πίεση του αγώνα, της προπόνησης και αυτά, είναι δυνατόν να πάθουν αυτό το καρδιακό σύνδρομο. Πάνω σε αυτό, πώς βλέπετε τα μέτρα που έχει πάρει η ΕΨΑΝΑ, μιας και είστε και πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής, σε σχέση ότι πρέπει όλοι οι ποδοσφαιριστές και από τις ακαδημίες να έχουν τα χαρτιά από γιατρό. Υπάρχει σωστή γνωμάτευση, βλέπετε ότι υπάρχουν μερικά σωματεία τα οποία πάνε σε ένα παθολόγο κακά τα ψέματα και υπογράφει για όλα τα παιδιά ότι είναι ok, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε να υπάρχει προβληματισμό σε αυτό το κομμάτι και αν έχετε σκεφτεί κάτι άλλο, καινούργια ιδέα τα οποία μπορείτε να εντάξετε τα επόμενα χρόνια ίσως στους ποδοσφαιριστές σε θέμα πρόληψης, ναι, πάνω απ' όλα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Είναι υποχρεωτική η κάρτα υγείας. Έτσι, υποχρεωτική. Και είναι υποχρεωτικό να την υπογράφει καρδιολόγος και μόνον. Ναι. Τέρμα. Λοιπόν, πριν 3 χρόνια νομίζω, 4-5 εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τότε επί ΣΥΡΙΖΑ
είχε κάνει ένα άνοιγμα και βάσει των δεδομένων ότι δεν υπήρχαν γιατροί, ειδικά καρδιολόγοι, διαθέσιμοι πολλοί για να καλύψουν τόσες χιλιάδες άτομα, έκανε ένα άνοιγμα και κάλεσε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να κάνουν ένα ειδικό σεμινάριο στο Ωνάσιο, ούτως ώστε να πάρουν τη διαπίστευση ότι μπορούν και αυτοί οι ίδιοι να κάνουν τον καρδιολόγο, τέλος πάντων, και να υπογράφουν να μπορούν να παίρνουν τα παιδιά. Αυτό έγινε. Το έκαναν περίπου 320 άτομα σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και εγώ. Έτσι. Προσωπικά δεν πήγα για να κάνω τον καρδιολόγο, απλώς πήγα να δω λίγο την ευρύτητα του θέματος αυτού. Όμως πήρα τη διαπίστευση, την οποία την έχω και εδώ. Λοιπόν, ποτέ δεν το έκανα βέβαια. Ποτέ δεν το έκανα. Και ποτέ δεν θα μπορέσω, δεν θα επιτρέψω να παίξει ποδοσφαιριστής με γνωμάτευση ενός κάποιου ο οποίος δεν είναι καρδιολόγος. Ναι. Δεν μπορούσαμε εμείς μέσα σε 2 μέρες που κάναμε το σεμινάριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχει σημασία, να υποκαταστήσουμε ένα καρδιολόγο ειδικευμένο που έχει κάνει 4 χρόνια ειδικότητα. Ναι, σωστά. Δηλαδή απαράδεκτο. Άρα εγώ προσωπικά υποστηρίζω τον γιατρό, τον καρδιολόγο σε αυτές τις εξετάσεις, που τις θεωρώ απαραίτητες. Πολύ ωραία. Θα θέλαμε να μας πείτε, μιας και είστε μέλος στο ΔΣ της ΕΨΑΝΑ, ποιες είναι οι σχέσεις σας με τα μέλη που υπάρχουν στο Συμβούλιο και με τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Δημήτρη Γιαρένη. Επειδή το γνωρίζετε πολλά χρόνια, βλέπετε να προοδεύει και να εξελίσσεται το έργο του θετικά. Πώς το σχολιάζετε? Κοίτα. Με όλα τα μέλη είμαι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το ίδιο και με το Δημήτρη τον Γιαρένη, με τον οποίο έχουμε γίνει ας πούμε φίλοι, και παρότι ας πούμε στο παρελθόν υπήρχε εναντίον μου μια, ξέρω, εντάξει, μια εχθρική στάση είχα, χωρίς να με γνωρίζει τότε. Λοιπόν, από τη στιγμή που βρεθήκαμε μαζί στο ίδιο συμβούλιο, εγώ, αυτός σαν πρόεδρος, εγώ σαν πρώτος αντιπρόεδρος, έχουμε πολύ καλή σχέση, και σχέση δηλαδή διοικητική, αλλά και αυτή τη στιγμή είμαι και ο γιατρός του. Τον έχω χειρουργήσει τον άνθρωπο και πολύ συχνά έρχεται και με συμβουλεύεται για θέματα του. Έχω πολύ καλή σχέση με λίγα λόγια. Και νομίζω ότι το πάει καλά το θέμα. Δηλαδή, γιατί ασχολείται. Ναι. Ασχολείται. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει κάνει σφάλματα. Έχει κάνει σφάλματα βέβαια, αλλά εντάξει. Όλοι κάνουν σφάλματα, δεν υπάρχει κανένας που δεν έχει κάνει. Λοιπόν, νομίζω ότι γενικά το πάει καλά το θέμα. Πολύ ωραία. Θα θέλαμε να κλείσουμε τη σημερινή μας συνέντευξη, να μας σχολιάσατε την σχέση που είχατε με τον κύριο Γκαράνη Γιάννη τα προηγούμενα χρόνια, και το γνωρίζετε πολύ καλά, ο οποίος κατεβαίνει σε επερχόμενες εκλογές σαν υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Πώς το βλέπετε? Λοιπόν, ο Γιάννης Ογκαράνης είναι ένας πολύ καλός τύπος, έντιμος και ειλικρινής. Πράγματι έχει αγωνιστεί πάρα πολύ με αυτή την ομάδα και έχει πολλά χρήματα ξοδέψει. Και εγώ προσωπικά έχω πολύ καλή σχέση και παλαιότερα το βοήθησα και στην ομάδα, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι μια καλή θέση και κίνηση που έκανε.
διότι μπορεί να βοηθήσει ειδικά στον αθλητικό τομέα και νομίζω ότι είναι καλό τα σωματεία να τον βοηθήσουν, γιατί στην προκειμένη περίπτωση τίποτα δεν έχουν να χάσουν, καθότι θα έχουν όφελος από την παρουσία του, αν και εφόσον βγει βουλευτής. Υποστηρίζω την υποψηφιότητα. Πολύ ωραία. Κύριε Ξενοφόντα Ρούση, θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή συνέντευξη που μας παραχωρήσατε και θα θέλαμε να κλείσουμε με το συνέδριο που πρόκειται να γίνει, να μας πείτε πότε περίπου υπολογίζετε και τι ακριβώς θα συμβεί εκείνο το χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένα συνέδριο που μας το έδωσε η UEFA να το πραγματοποιήσουμε. Και όταν λέω το έδωσε στην Υγειονομική Επιτροπή της ΕΠΟ. Εμείς το δουλεύουμε. Θα γίνει, υπολογίζουμε μέσα στον Ιούνιο, χωρίς να ξέρουμε την ακριβή αυτή τη στιγμή ημέρα της διεξαγωγής, διότι θέλουμε και είναι απαραίτητο να είναι παρόντες όλοι οι γιατροί των ομάδων της Super League 1 και ορισμένοι από τις κορυφαίες ομάδες της Super League 2. Σύνολο 20 άτομα. Θα είναι 20 άτομα βασικά, τα οποία θα κάνουν αυτό το σεμινάριο, θα είναι διήμερο. Θα γίνει εδώ στην Αθήνα σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο και θα το παρακολουθήσουν επίσης άλλα 20 άτομα, τα οποία θα είναι οι υπόλοιποι γιατροί των ομάδων της Super League 2 και γιατροί αγώνων, που αυτοί βέβαια δεν θα πάρουν διαπίστευση της UEFA, έτσι. Απλώς θα πάρουν χαρτί για τη συμμετοχή τους. Τα θέματα που θα υποθούν είναι θέματα που αφορούν τις πρώτες βοήθειες στους αγωνιστικούς χώρους. Ναι. Τις άμεσες πρώτες βοήθειες στους αγωνιστικούς χώρους. Πώς πρέπει ο γιατρός, ο υπεύθυνος και ο επίσημος να δράσει σε δεδομένες στιγμές. Έτσι. Παρόμοιο σεμινάριο ήμουν υπεύθυνος και έκανα εγώ για τους γιατρούς όλης της Ευρώπης, των ομάδων πρώτης εθνικής όλης της Ευρώπης, διαδικτυακά, πριν 3 μήνες νομίζω, με θέμα εγκεφαλική διάσηση. Έτσι, είναι οι συγκρούσεις κεφάλι με κεφάλι και όλα αυτά τα πράγματα. Από την κεφαλιά, που η UEFA σε συνεργασία μαζί μου βγάλαμε κάποια πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούν οι γιατροί των ομάδων. Σημαντικό σεμινάριο αυτό. Δηλαδή ήμουν ο μόνος ομιλητής για 3 ώρες διαδικτυακά προς όλους τους γιατρούς των ομάδων της πρώτης εθνικής όλης της Ευρώπης. Όλης της Ευρώπης. Πολύ σημαντικό. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης, επί του, μια και μιλάμε για ιατρικά θέματα, ήθελα να σας πω ότι πολύ σύντομα θα εκδοθεί το βιβλίο μου «Αθλητιατρική, θεωρία, πράξη, θεραπεία». Είναι ένα μεγάλο σύγγραμμα 750 σελίδων που τώρα είναι στο τυπογραφείο, που αφορά όλα τα αθλητιατρικά θέματα τα οποία ενδιαφέρουν γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, προπονητές, γυμναστές, αθλητές. Τους πάντες. Και τότε ίσως κάνουμε την παρουσίαση. Επίσης τώρα γράφω και ένα βιβλίο πάλι αθλητιατρικού περιεχομένου, το οποίο είναι και το μοναδικό που κυκλοφορεί
που θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει παρόμοιο, που λέγεται παιδο αθλητιατρική. Αφορά τις αναπτυξιακές ηλικίες, έτσι, οι αθλητιατρικές αναπτυξιακές πολύ ηλικίες, σημαντικό, τις οποίες ας πούμε θεωρούμε αθλητικά από 8 χρονών μέχρι 16. Παιδιά από 8 χρονών μέχρι 16. Πολύ σημαντικό βιβλίο, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει. Πολύ σημαντικό. Αυτό το γράφω τώρα. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Μάλιστα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχω ακόμη γράψει και εκδώσει 3 βιβλία. Ένα εκ των οποίων που λέγεται Αθλητιατρική στην πράξη, έκανε ρεκόρ πωλήσεων για ιατρικό βιβλίο. Έχει το ρεκόρ πωλήσεων για 16 εκδόσεις. Μπράβο. Επί 3.000 κάθε έκδοση βιβλία. Πολύ σημαντικό. Ένα από οπότε τα βιβλία που έτυχε και συγγραφέας. Ναι. Εδώ. Ναι. Ναι. Ένα από τα βιβλία μου. Ένα από τα καλύτερα βιβλία που υπάρχουν. Ναι, αυτά μάλιστα. Το πρώτο αυτό που σας λέω ότι έκανε ρεκόρ εκδόσεων. Δεν υπάρχει γιατρός που ασχολείται με τον αθλητισμό και προπονητής που να μην το έχει στα χέρια του. Η αθλητιατρική στην πράξη. Πολύ σημαντικό. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αναμένουμε λοιπόν τις εκδόσεις του κυρίου Ξενοφόντα Ρούση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα. Για ακόμη μια φορά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε επίσης για την μεγάλη τιμή που μας κάνατε σήμερα να έχουμε αυτή τη πολύ ωραία κουβέντα, όπου πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, είτε ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες, παράγοντες του ποδοσφαίρου έχουν μάθει πολλά χρήσιμα συμπεράσματα και θέλουμε να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο τη σεζόν και με το καλό να εκδοθούν και τα νέα βιβλία. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε την τιμή να μιλήσουμε. Πιστεύω ότι χρειάζονται ορισμένες παρόμοιες συνεντεύξεις και με ανθρώπους που είναι πίσω ή κοντά στους ποδοσφαιριστές, διότι όπως είπατε ότι πολλοί από το χώρο του ποδοσφαίρου έχουν πολλά να πληροφορηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Εδώ κάπου η εκπομπή μας Viva Gol Magazine ολοκληρώνεται. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και το επόμενο χρονικό διάστημα σας ετοιμάζουμε και άλλες παρόμοιες συνεντεύξεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από το χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.